στον πυρετό του Συλλαλητηρίου και η Καβάλα σήμερα. Ποια είναι η εικόνα και η συμμετοχή μέχρι στιγμής? Είναι αρκετά σημαντική συμμετοχή των πολιτών. Ήδη έχουν φύγει 4-5 λεωφορεία. Τώρα φεύγουν άλλα 3 και μας είναι ακόμα ένα λεωφορείο που έρχεται 8. Και πρέπει από τα χωριά και από το Δήμο Φιλίππων να έχουν φύγει, Δήμο Παγκαίου έχουν φύγει άλλα 2 τουλάχιστον λεωφορεία από ό,τι γνωρίζω. 10 λεωφορεία. Πρέπει να ξεπερνάμε τα 1500 λεωφορεία. 5 λεωφορεία μπαίνουν από την Καβάλα, βάζουν και οι Δυτικομακεδόνες ένα μπαίνει από Αμυγδαλαιώνα. Από όλο τον νομό σύνολο περίπου 19 λεωφορεία θα κατέβουν στη Θεσσαλονίκη. Ο αριθμός δεν είναι ικανοποιητικός, έπρεπε να βουλιάξει σήμερα η Θεσσαλονίκη, έπρεπε να είναι όλη η Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια λαό, έπρεπε να είναι όλοι κάτω. Δεν ξέρω τι εικόνα θα έχουμε τώρα κάτω, γιατί έρχονται από Κρήτη, έρχονται από Ηλία, έρχονται από Αθήνα. Η εικόνα είναι ικανοποιητική στο σύνολό της, αλλά θα πρέπει να είναι λίγο, πιο ζωηρή. Υπάρχουν αναφορές ακόμη και για επιθέσεις. Όχι, αυτά είναι κουραφέξαλα. Πιστεύετε ότι θα έχει επιτυχία το συλλαλητήριο, ο σκοπός του από εκεί και πέρα? Βεβαίως. Αυτοί κάνουν μια πρόβα τζενεράλε, μια δοκιμή να δουν αν ο κόσμος θα απαντήσει σε αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Θα απαντήσει ο κόσμος σήμερα, θα κάνουν άλλα 20 χρόνια πίσω. Αφού αλλοιώσουν το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων, μετά 20 χρόνια θα ξαναδοκιμάσουν. Και θα πηγαίνει έτσι μέχρι να φτιάξουν την κατάσταση που θέλουν αυτοί.